Τι ακριβώ συμβαίνει με του κατοίκου τη Ικαρίας? Αυτό είναι ένα ζητούμενο, κυρία Νέτα. Πράγματι, είναι ένα γεγονό ότι στην Ικαρία οι υπερήλικε είναι δεκαπλάσια από ό,τι είναι στον άλλο κόσμο. Και το ζητούμενο, όπω είπαμε, είναι να δούμε γιατί υπάρχουν ε, πολλοί παράγοντε που μπορεί να ε, ενέχονται για, με τη μακροβιότητα. Ε, Αυτού, πολλού έχουμε εντοπίσει στου κατοίκου τη Ικαρίας με τη μελέτη, τη μεγάλη που έκανε η κλινική, άλλου του ψάχνουμε. Τι έχουν εντοπίσει μέχρι τώρα έρευνε. Έχουμε επισημάνει ορισμένου παράγοντε που αφορούν είτε το περιβάλλον είτε τι συνήθειε των ατόμων που συνδέονται άμεσα με τη μακροβιότητα. Διατροφικέ συνήθειε, συνήθειε καθημερινότητα, μεσημεριανό ύπνο, βάδισμα, οικογενειακή ζωή, κοινωνική συνοχή, κοινωνικότητα. Ε, όλα αυτά έχουν σχέση με το μικροβιότα και έχουν καταγραφεί ε, με στοιχεία επιδημιολογικά, στατιστικά, πέραν πάθησης αυσβήτησης. Βέβαια, δεν φτάνει μόνο αυτό για να εξηγήσει το μοναδικό φαινόμενο, γιατί πράγματι το μοντέλο της Ικαρίας είναι μοναδικό για τον ευρωπαϊκό χώρο και μπορεί να δώσει στο μέλλον πολύτιμα συμπεράσματα για την ιατρική. Τώρα τελευταία ψάχνουμε γενετικούς παράγοντες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα μέρο κλειστό, χωρίς εξωτερικές ε, επιμιξίες, και ο πληθυσμός αυτός ε, ανακυκλώνεται σε εισαγωγικά. Δηλαδή δεν έχει δεχθεί αλλαγέ ε, αλλαγές γενετικές. Ε, ψάχνοντας λοιπόν το γενετικό υπόστρωμα, είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι θα βρούμε στοιχεία που συνδέονται με τη μακροβιότητα, ενώ γονιδιακά στοιχεία των κατοίκων. Ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα που θα συζητηθούν στο Διεθνές Συνέδριο που διοργανώνεται στην Ικαρία. Για να πούμε για το συνέδριο που γίνεται αυτό το τριήμερο το Σαββατοκύριακο που έρχεται, πράγματι συμμετέχουν πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα, από όλο το πανεπιστημιακό και γενικά τον ακαδημαϊκό χώρο. Θα συζητηθούν τα δεδομένα αυτά που έχουμε τη μελέτη Ικαρίας και γενικότερα θέματα που αφορούν την προληπτική καρδιολογία, την προληπτική καρδιαγιακή ατρική και προωθημένε θεραπευτικέ μεθόδου. Όλα αυτά, κυρία Νέτα, είναι πάνε παράλληλα, είναι συναφή. Δηλαδή, έχουμε. Την, προ... την επιδημιολογία, την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Όλα αυτά, ό,τι είναι θέμα αιχμή, θα συζητηθεί από ειδικού.